Τα σπορτ είμαστε εδώ στην προπόνηση του Γαλαξία. Ο Γαλαξίας, ο οποίος μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Β κατηγορίας, είναι νεοφώτιστος και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει μία νίκη, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μετά τον προπονητή Νίκο Παπαδιώτη έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Κανδυλιώτη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τη γνώμη σου, την άποψή σου για την πορεία της ομάδας στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, η πορεία μέχρι στιγμής είναι σε καλά επίπεδα. Θα μπορούσε η ομάδα να έχει πάει και καλύτερα, αλλά εντάξει, ίσως το τελευταίο αποτέλεσμα να ήταν λίγο στραβό, θα έλεγα. Λες αυτό με τη Νέα Σμύρνη? Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν έτυχε να αγωνιστώ για κάποιο τραυματισμό, αλλά και πάλι είναι μια κακή παρένθεση και προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι εξίσου δύσκολο και στοχεύουμε την νίκη, τίποτα άλλο. Είναι το παιχνίδι με τον Εθνικό Αστέρα. Με τον Εθνικό Αστέρα, ναι. Το θέλετε για να ανεβείτε και στη βαθμολογία. Σίγουρα και για ψυχολογικούς λόγους και για βαθμολογικούς λόγους. Γιατί αν κερδίσεις, πας στο group που είναι με τις πιο επάνω ομάδες. Αν χάσεις, πας με το group που είναι με τις πιο κάτω. Ελπίζουμε για την νίκη. Θα τα καταφέρει, Γιώργο, ο Γαλαξίας να κρατηθεί στη Β κατηγορία? Εντάξει, τώρα αυτό είναι... Εγώ θέλω να πιστεύω, ναι. Η ομάδα νομίζω ότι έχει δείξει ότι μπορεί στα δύσκολα και πιστεύω θα τα καταφέρουν. Πώς βλέπεις τον όμιλο, Γιώργο, μέχρι στιγμής και αν θεωρείς αν έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες? Σίγουρα από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές έχουμε παίξει με ομάδες που ίσως διεκδικήσουν και κάτι, τουλάχιστον αυτά που έχω δει. Ο όμιλος είναι αρκετά δύσκολος, θα έλεγα. Έχουν πολύ καλές ομάδες με έμπειρα παιδιά που έχουν παίξει κατηγορία και σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά όπως είπα και πριν, είμαστε και τα δύσκολα και πάμε για ό,τι καλύτερο. Πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας? Το κλίμα είναι οικογένεια, δεν έχω κανένα παράπονο. Όλα τα παιδιά εδώ είμαστε σαν μια γροθιά. Είχα δει και ένα βίντεο το γλέντι της Ανόδου που είχατε κάνει τον μπουγέλο με τον προπονητή. Εποχή κορονοϊού, μας τα χάσει λίγο ο κορονοϊός, δεν το ευχαριστηθήκαμε και στο γήπεδο να τελειώναμε τη χρονιά με πέρσι. Εντάξει, αφού ήταν να γίνει έτσι, το μπουγελώσαμε, εντάξει, το αξίζαμε πιστεύω και τι να πω, εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Σίγουρα και ο Νίκος ο Παπαδιώτης, έτσι είναι... Ο προπονητής θα είναι, τι να πω, είναι 4 χρόνια στην ομάδα, το ξέρουμε και μας ξέρει. Τα καλά και τα κακά, πορευόμαστε με τον προπονητή. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Γιώργο, τι να περιμένουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος από την ομάδα? Η ομάδα σίγουρα πάντα στοχεύουμε την παραμονή στην κατηγορία. Να παίξουμε όσο πιο καλά γίνεται, να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε με τις ομάδες που έχουμε να παίξουμε. Δεν έχουμε θέσει υψηλούς στόχους, είπα η παραμονή, οπότε... Δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, να δείξουμε, κάτι παραπάνω, παραμονή. Και ό,τι καλύτερο. Γιώργο, εγώ να ευχηθώ υγεία, πάνω απ' όλα. Πάρα πολύ και εσάς. Να μην έχει διακοπή, μακάρι, να δεξαχθεί ομαλά. Από ό,τι βλέπουμε όλοι θα γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Ελπίζω να μην γίνει πάλι διακοπή και ό,τι καλύτερο και σε όλες τις ομάδες. Υγεία. Ευχαριστώ.